Πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, η σημερινή κινητοποίηση των εστόλων που έστεισαν σκηνές στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος, καταγγέλλοντας τη φτωχοποίησή τους και εξαπολύοντας πειρά κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Απαντούμε δημοσίως στους συναδέλφους και τους συμπολίτες μας που αγωνιούν για την ασφάλειά τους. Δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές αναταράξεις, αλλά καθολική αγανάκτηση και απογοήτευση του αστυνομικού προσωπικού εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αντιδρούμε όπως κάθε λογικός άνθρωπος, διότι οι συνάδελφοί μας είναι εκείνοι που καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους το σχέδιο και τις αποφάσεις για τη λειτουργία της αστυνομίας. Αντιδρούμε για τις περικοπές των δαπανών. Αντιδρούμε επειδή δεν έχετε εκπληρώσει τις δεσμεύσεις σας. Οι αστυνομικοί αντιδρούν σε κυβερνητική τροπολογία που κατατέθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει τη μείωση της αποζημίωσης για τις διανυκτερεύσεις των αστυνομικών και την υποχρεωτική μετακίνηση από την επαρχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είμαστε σήμερα εδώ διαμαρτυρόμενοι τα Προεδρία από όλη την Ελλάδα για να δώσουμε με τη φωνή μας προς την κυβέρνηση ότι πλέον δεν μπορεί να μην έχει υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις που είναι το επικίνδυνο, όπου όλοι οι πολίτες θεωρούν ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο, αλλά δυστυχώς έως και σήμερα η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν το έχει πράξει. Όπως επίσης το βραδινό, το νυχτοκάματο, η εργασία η νυχτερινή των αστυνομικών και πέραν του πενθυμέρου εργασία το Σαββατοκύριακο, όπου 20 και πλέον έτη είναι καθυλωμένα στα ποσά τα αρχικά. Αυτό όμως που σήμερα έχει ξεχυλίσει το ποτήρι είναι ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να καταθέτει τροπολογία τη Μεγάλη Δευτέρα και να την ψηφίζει τη Μεγάλη Τετάρτη με αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση των αστυνομικών που μετακινούνται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της δαπάνης του κόστους για την διαμονή από τα 180 ευρώ αντίστοιχα στα 30 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί την Ελληνίδα και τον Έλληνα αστυνομικό στη φτωχοποίηση. Οδηγεί τον Έλληνα και την Ελληνίδα αστυνομικό στην εξαθλίωση. Έτσι δεν μπορείς να έχεις ούτε ασφάλεια ούτε ανάπτυξη. Στην σημερινή κινητοποίηση έλαβαν μέρος, όπως ήταν φυσικό, και οι ένστολοι από την Αχαΐα, κατακεραυνώνοντας το Υπουργείο για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει και καλώντας μαζί με την Ομοσπονδία τους, τους αρμοδίους, να μην αποτολμήσουν να διαπράξουν ένα έγκλημα εις βάρος της αξιοπρέπειάς τους αλλά και της εσωτερικής ένομης τάξης του σώματος. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα αστυνομικοί από όλες τις ενώσεις της χώρας προκειμένου να διαδηλώσουμε το πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή μας στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει σοβαρά μέτρα ακόμα για το αστυνομικό προσωπικό. Έχουμε μείνει μόνο στις εισαγγελίες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αρκετό. Εμείς έχουμε θεσμικά ζητήματα πολύ σοβαρά, όπως είναι η αναγνώριση της επικινδυνότητας εργασίας, η αύξηση του νυχτερινού και της πενθήμερης εργασίας μας και η έντονη διαμαρτυρία μας για τη μείωση του κόστους διαμονής των συναδέλφων μας που έχουν αποσπαστεί στην Αθήνα. Θα συνεχίσουμε με νέες δράσεις σε όλη την Ελλάδα.